Γεια σα, αγαπητοί φίλοι και φίλε. Σα καλωσορίζω στην απόψινη 254η εκπομπή με το κλειδί τη ιστορία, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Ζούμε σε ιστορικέ στιγμέ. Σε δύσκολε στιγμές Σε, σε εποχέ όπου θα κρυθούν πολλά, ίσω ακόμη και για το ίδιο το μέλλον τη ανθρωπότητας η κρίση στην Ουκρανία, ο πόλεμος με τη Ρωσία, στον οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια, σε υπάρχει και σχετική διαφάνεια με τις τελευταίες εξελίξεις, έχει δημιουργήσει, όπως όλοι έχετε αντιληφθεί, νέα δεδομένα. Νέα δεδομένα που μας αγγίζουν και σε προσωπικό ατομικό επίπεδο και όχι μόνο σε κρατικό. Ωστόσο όμως, επειδή οι γνωστές αναθεωρητικές δυνάμεις στις περιοχές μας, η μία δηλαδή, η Τουρκία δεν χάνει την παραμικρή ευκαιρία, προσπαθεί αξιοποιώντας το γεωγραφικό της πλεονέκτημα, την γεωστρατηγική της αξία στο πλαίσιο του κρυπηδόματος, του Ρίμλαντ, κατά την γεωπολιτική θεωρία του Νίκολα Σπάικμαν και απαιτεί, απαιτεί, απαιτεί. Οι τελευταίες εξελίξεις δεν μπορούν να μας δημιουργούν ούτε εφορία, αλλά ούτε όμως και ανησυχία. Διότι ήδη βαδίζουμε σε έναν δρόμο τον οποίον πλέον έχει προετοιμαστεί. Έχουμε συνεχώς παραλαβές μαχητικών, οπλικών συστημάτων. Το συνεχώς έχει να κάνει με το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά προγράμματα τα οποία έχουν τεμφεί υλοποίηση. Αυτό όμω που θέλω να σα πω είναι ότι εμείς οφείλουμε την δική μας εικόνα την δική μας θέαση όχι το αφήγημα αλλά την γεωστρατηγική πραγματικότητα την οποία παρέχει ο ελληνικός χώρος μαζί με την Κύπρο Ελλάς και Κύπρο και Κύπρος μαζί πρέπει επιτέλους να καταστεί ένα τμήμα της εθνικής ελληνικής πολιτικής. Μιας πολιτικής που θα πρέπει να εκπονείται από ένα κέντρο λήψεως αποφάσεων. Και αυτό το κέντρο πρέπει να είναι η Αθήνα. Και η Λευκοσία σταδιακώς να επικαιροποιείται και να επικαιροποιεί όλα εκείνα τα οποία τις απαιτήσεις της σε συνδυασμό με τις ευρύτερες απαιτήσει στο, στο πλαίσιο, μια μιας κοινή ελληνικής, εθνικής, γεωστρατηγικής θεάσεως. Προοπτικής σχεδιάσεως. Είχαμε την επίσκεψη της κυρίας Νούλαντ. Μια επίσκεψη η οποία γνωρίζαμε εκ των προτέρων τι είναι αυτό το οποίο θα παράξει. Και η παραγωγή ήταν αμφισβήτησης αμφισβήτηση κυρίω των ενεργειακών θεμάτων, επί των ενεργειακών θεμάτων, προσπάθεια απαξιώσεω προ όφελο τη μεταφορά φυσικού αερίου με LNG. Τι άλλο, άλλο, τι άλλο θα προέτασε και θα προωθούσε μια αντίστοιχη Αμερικανίδα επίσημη απεσταλμένη παρά να προωθεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Αλλά άλλα είναι τα συμφέροντα των ΗΠΑ και άλλα είναι των χωρών εκείνων της Ανατολικής Μεσογείου που βλέπουν το πρόβλημα που έχει προκύψει από την διωγγούμενη και συνεχή τουρκική επιθετικότητα. Όμως, παρότι αυτά τα οποία είπε και ανέφερε αντικρούστησαν κυρίως από τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα και κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, μια εξαιρετική κίνηση, η οποία λαμβάνει χώρα στη χώρα μα, λαμβάνει χώρα στην, στον ιερό τόπο των Δελφών και είναι πλέον κάτι σαν το νταβό της Μεσογείου. Δεν θα, δεν θα πω τη Βαλκανική, αλλά είναι πραγματικά ένα άλλο είδου νταβό το οποίο έχει λαμβάνει χώρα και εξελίσσεται στην πατρίδα μας. Είμαι πραγματικά προβληματισμένος με τις εξελίξεις. Διότι από τη μια έχουμε την Ούλανδη, η οποία αναφέρθηκε και σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, πίσω από τις κλειστές πόρτες, μια προσπάθεια σαφώς να προωθηθεί, αν μη τι άλλο, η μόνιμη, το μόνιμο αίτημα αιτίασης μιας εκείνης της μερίδος των Ηνωμένων Πολιτειών που θεωρούν ότι η Τουρκία πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο, με τίμημα, με κόστος να διατηρηθεί εις τα σαγκάλας και στα τα σκόλπους της Δύσεως. Αρκεί κάποιο από κανένα από όποιο τίμημα της Ποταφή να μην περιλαμβάνει ούτε την Ελλάδα, ούτε κυρίω και την Κύπρο. Προς αυτή την κατεύθυνση είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη σήμερα. Σήμερα. 3η 11η Απριλίου. Η εξέλιξη αφορούσε την επιτέλους, είμαι ένα από, οποίος, από εκείνους που τα τελευταία έξι χρόνια δια του συγκεκριμένου τηλεοπτικού βήματος, φωνάζω, επιχειρηματολογώ και είμαι ο τελευταίος των, από, τον, από όλους εκείνους που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολύ πριν την εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας πριν από 15 και 20 χρόνια είναι γνωσμένοι καθηγητέ, οι οποίοι, κ. Καριώτης, ο Καριώτη, ο κύριο Φόσχολο, ο κύριο οι οποίοι ορίονταν κυριολεκτικώ και να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση και μεταφορικό, λέγοντα ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα εθνικά μα ενεργειακά κεφάλαια, που αν μη τι άλλο είναι ο πλούτο εκείνο ο οποίο κρύβεται στου βυθού του Ιωνίου τη Μεσογείου του Κρητικού Πελάγου. Δεν θα μείνω στο το γεγονό ότι ο Πρωθυπουργό προανήγγειλε την εντατικοποίηση και ουσιαστικά την επανεκκίνηση μια προσπαθίας η οποία είχε φτάσει σχεδόν στο να μηδενιστεί. Αλλά θα επιμείνω σε ένα σημείο το οποίο αφορά, θα αναφερθούμε περισσότερο στην επομένη εκπομπή, τις έρευνες νοτίως και νοτιοδυτικό συγκεκριμένο τη Κρήτη. Είναι οι περιοχέ εκείνε τι οποίε υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι οι περιοχέ εκείνε οι οποίε κρύβουν τα μεγάλα στρατηγικά αποθέματα, τα επιτόσα τόσα όπω έλεγαν οι διαπρεπεί καθηγητέ όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι το σημείο εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι σε αυτό ακριβώ το χώρο θα τσακίσουμε την τουρκολιβική συμφωνία μνημόνιο και το, τα απόνερα της ψευδομαβή Βατάν στην περιοχή μας. Διότι σε αυτήν ακριβώς την περιοχή η Ελλάς πρέπει να είναι έτοιμη αν απαιτηθεί, που πιστεύω ότι θα απαιτηθεί, να προχωρήσει ακόμα και σε επίδειξη δυνάμεως, επίδειξη ισχύω. Όταν προαναγγέλεις έρευνε σεισμικές σε συγκεκριμένα εκόπεδα τα οποία το καθεστώς της Λιβύης εκείνο που υποστηρίζεται από την Άγκυρα θα επιχειρήσει, είναι σχεδόν βέβαιο, να το ανατρέψει και να δημιουργήσει προβλήματα και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε το αν θα τολμήσει η Τουρκία, το τονίζω, εάν θα τολμήσει η Τουρκία, το τουρκικό ναυτικό και η τουρκική αεροπορία, να επεκτείνουν τις, δρα, τις δραστηριότητες τη τους σε μια περιοχή κατά την οποία η Ελλάς θεωρεί ότι είναι αποκλειστικό της προνόμιο και ως εκ τούτου δική της είναι η θέση η πολιτική απόφαση να προχωρήσει σε όλες εκεί και να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να αξιοποιηθεί ο πλούτος. Ο χρόνος θα τρέξει. Ο Πρωθυπικός μίλησε για 22-23, ήδη ζούμε στο 22. Το... Περνούμε μια δύσκολη περίοδο Άρα όλα θα τρέξουν, διότι είναι πολύ σημαντικό θέμα η ενεργειακή μας αυτάρκεια. Καλό θα ήταν, στο πλαίσιο των πραγμάτων εκείνων που θα έλθουν, και δεν είναι βίωνα, αλλά είναι δυσίωνα, αναφέρομαι σε αυτό το οποίο ήδη κυοφορείται στις πεδιάδες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και στα δάση της Λευκορωσίας, θα δημιουργήσει μια μόνιμη αστάθεια και θα το θα πλέον απέτησης να αναζητηθούν όλοι οι δυνατοί τρόποι, τρόποι, που θα μας χαρίσουν την ενεργειακή μας αυτάρκεια. Όχι μόνο επάρκεια, αλλά και αυτάρκεια και να βοηθήσουμε και τις χώρες εκείνες, να πουλήσουμε δηλαδή, να γίνουμε χώρα παραγωγής και όχι μεταφοράς φυσικού αερίου. Ακόμα και η πυρηνική ενέργεια δεν θα πρέπει να αποκλείεται. Όλα, μα όλα θα είναι στον τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Και κυρίως εδώ χρειάζεται η εθνική μας ισχύ. Αυτό λοιπόν το λέγω, ενώ πληθαίνουν επίσης, υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα σήμερα, τα οποία λένε ότι πιθανόν σε ένα από τα ανταλλάγματα που έχουν ζητήσει οι Τούρκοι, που έχουν απαιτήσει οι Τούρκοι προκειμένου να υποστηρίξουν την κοινή, όχι απλώς νατοϊκή, θέση της Δύσεως έναντι της Ρωσίας, Ζητούν και είναι ένα από τα σημεία τα οποία σα είχα πει και στο παρελθόν και είχα αναφέρει ότι τα σημεία εκείνα τα οποία η Τουρκία μπορεί να πάρει άμεσο αντάλλαγμα είναι η Συρία. Και όχι η Συρία το κομμάτι εκείνο το οποίο μόνο ανήκει στου Ρώσου, αλλά η απέτηση προ του Αμερικανού είναι το κομμάτι εκείνο το οποίο μέχρι στιγμή ελέγχεται από τι Συριακέ δυνάμει ε, αμήνη, δηλαδή την Κουρδοαραβική. Ε, συμμαχία ανατολικό του ποταμού Εφράτου. Σε μια περιοχή όπου ήδη υπάρχει ένα μεγάλο γεωγραφικό τμήμα, ισοδύναμο με τρει ελληνικού νομού περίπου, που έχει καταληφθεί από του Τούρκου και ζητούν επέκταση αυτή τη ζώνη. Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτό είναι ένα απλό δημοσίευμα προβοκάτσια ή στο ξένο να αναφέρομαι τύπο και σε ιστοσελίδες Φύλλα προσκύμενε προ τι συγκεκριμένε και να δούμε αν αυτό όντω είναι κάτι το οποίο θα εισπράξει η Τουρκία, δηλαδή η άδεια μεγαλύτερη διευρύνσεω του χώρου του οποίου ελέγχουν. Θα δούμε. Γιατί και η Κουρδοαραβική Συμμαχία είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο που διατηρεί την ισορροπία στην πολλά δοκιμασμένη και συνεχώ χυμαζόμενη, Συρία. Υπάρχει όμω κάτι άλλο. Όλοι προσπαθούν να εξευμενήσουν κατά την παρούσα φάση την Τουρκία, διότι διαπιστώνουν ότι, για μένα είναι υπερβολική αυτή η διαπίστωση, και είναι υπερβολική διότι ο επιτίδιος γεωπολιτικός ουδέτερος βλέπει με, με αυτόν τον τρόπο να λαμβάνει ωφελήματα και από τους Ρώσους και από τους Αμερικανούς, αλλά όχι μόνο, αλλά και από άλλες δυτικές χώρες και συμμαχίες. Είδαμε τη συμπεριφορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία δεν προσήλθαν με τα μαχητικά του στην φετινή άσκηση Ινίωχος. Και μένοντας τον Ινίωχο, έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ε, τα Ισραηλινά μαχητικά φέτος δεν συμμετείχαν στη VIP Day, Day όπου πραγματοποιείται τιμή μια πτήση πάνω από την Ακρόπολη. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ είχε προαγγελθεί και επίσκεψη του αρχηγού για στο Ισραήλ για να συναντήσει τον ομόλογό του, αυτή για λόγου ανωτέρα βία ακυρώθηκε. Όλα αυτά σαφώ έχουν σχέση και σχετίζονται με τι εξελίξει. Μένει όμω να δούμε, μένει όμω να δούμε και να γίνει πλέον κατανοητόν στο Ισραήλ άρρωστη υπάρχει και μια κρίση, πολιτική κρίση. Μένει όμως να δούμε εάν όλα αυτά τα γεγονότα, τα συμβάντα έχουν ένα πραγματικό ουσιαστικό εν τέλει τελικό αποτέλεσμα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι σαφώς και η Τουρκία έχει προσεγγίσει όλες αυτές τις δυνάμεις, τα κράτη και σαφώς αυτά τα κράτη θέλουν να έχουν, να έχουν αν θέλετε το κεφάλι τους κάπως ήσυχο αλλά είναι η συμπεριφορά των δυνάμειων εκείνων με τις οποίες η Τουρκία έχει δημιουργήσει αγαστές σχέσεις στο πλαίσιο μιας εγκαρδίου συνεννοήσεως επί του Συριακού μεταξύ της Ρωσίας και του Ιράν δηλαδή, οι οποίες θα κρίνουν τι ακριβώς θα γίνει στην πολύπαθη αυτή περιοχή. Η συμπεριφορά του Ιράν, αν δηλαδή θα, είναι, θα ενεργήσει ως πρόξη της Ρωσίας, η πρόξη του Ιράν, όπως είναι για παράδειγμα οι Χούθοι στην Ιεμένη, όπως είναι οι Σιητικές πολιταφυλακέ στο Λίβανο και στην Συρία, αλλά και γενικώ οι Σιήτες, ανά την Ιφίλιο, και φυσικά οι πανταχού παρόντε αδελφοί μουσουλμάνοι, αυτή η πολύπλοκη εξίσωση, να δούμε εάν θα αρχίσει πλέον να παράγει αποτελέσματα, λύσεις δηλαδή, οι οποίε δεν είναι λύσεις, αλλά ουσιαστικά προβλήματα για την ασφάλεια τη ε, όλη εκείνη τη ευρυτέρα περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν, α μην βιαζόμαστε να βγάλουμε κάποια αποτελέσματα, αλλά να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώ θα συμβεί σε αυτό, αυτό το πολύ δύσκολο επίπεδο, δεδομένου ότι η Τουρκία πιέζει και προκαλεί τόσο όσο εκεί που τη επιτρέπεται. Σήμερα, για παράδειγμα, που ξεκίνησε η, ε, η άσκηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, μία δεκαήμερο αν δεν κάνω λάθο, άσκηση, είχαμε υπερπτήσει. Σειρά υπερπτήσεων τόσο στι Ινούσε και στην Παναγιά, και μάλιστα νομίζω στην Παναγιά ήταν και σε χαμηλό ύψο, γύρω στα 500-600 μέτρα. Πολύ ωραίο ύψο για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι απλά στίνγκερ αλλά και τα απλά Ράι Μέταλ των 20-20 και ό,τι άλλο αντιεραπορικό όπλο μπορούσε μπορεί να υπάρξει, αλλά και σε άλλε νησίδε του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό ακριβώ δείχνει μαζί με τι χθεσινέ επίση υπερπτήσει, μαζί με τι υπερπτήσει που έγιναν στο προηγούμενο διάστημα, ότι η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη. Αυτό πρέπει να, το, πρέπει να γίνει απολύτω κατανοητό. Καμία ελπίδα καλυτερεύσεω, καμία ελπίδα συνεννοήσεω. Η Τουρκία θα μάθει μόνο με την ισχύ. Αυτήν σέβεται και αυτή είναι σε θέση να τις προκαλέσει εκείνες τις φιλιρινικές στάσεις όταν δει μια χώρα η οποία είναι επαρκώς εξοπλισμένη, και το τονίζω, δεν αρκεί να έχουμε αεροσκάφη, πλοία, άρματα κλπ. Πρέπει να έχουμε και να το έχουμε αποδείξει και να το έχουμε επιδείξει την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς χωρίς όριο αν απαιτηθεί την πλήρη στρατιωτική μας ισχύ. Αυτό είναι εκείνο το οποίο θα γίνει κατανοητό και πρωτίστως σεβαστό από την φίλη και γείτονα Σε όλο αυτό το περίεργο πλαίσιο είχαμε και την ε, αναθέρμανση της ε, τουρκικής αιτήσεως για προμήθεια 40 μαχητικών F-16 Block 70 είναι τα αεροσκάφη F-16 τα οποία φέρουν τα λαντάρα έσαγε της τελευταίας εκδόσεως μαζί με την παράλληλη αναβάθμιση προς την Lockheed Martin άλλων 80 τουρκικών μαχητικών σε επίπεδο μπλοκ 70 με ραντάρ ΑΕΣΑ. Αυτή η δύναμη των 120 μαχητικών, 80 συν 40 καινούρια, είναι εκείνη η οποία θα επιτρέψει, εάν υλοποιηθεί, η Τουρκία να συνεχίσει να προκαλεί την Ελλάδα και την τύχη της. Το τονίζουμε αυτό, έτσι. Κάθε φορά που γίνεται μια υπέρτηση, η Τουρκία προκαλεί την τύχη τη. Γιατί μπορεί να συμβεί κάτι εντελώ τυχαίο. Κάτι συμπτωματικό. ή και κάτι το οποίο θα είναι στο πλαίσιο ενό σχεδιασμού που υπάρχει, που υφίσταται. Και φυσικά θα επιτρέψει στην αναθεωρητική άγκυρα μέχρι ότου ευοδοθούν, εάν ευοδοθούν τα σχέδιά της για τα νέα μαχητικά και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη το τονίζω εάν και εφόσον συμβούν όλα αυτά να διατηρήσει αυτό το κλίμα εντάσσεως ενώ εμείς από την πλευρά μας πέραν της αναβαθμίσεως των 83 F-16 Block 52 Plus και Block 52 Plus Advanced σε επίπεδο Β ακόμη ακόμη δεν έχουμε προχωρήσει, ενώ μπορούσαμε να κάνουμε τα δύναμη τα βήματα αυτά στην αναβάθμιση των 38 F16 Block 50 σε επίπεδο Viper. Να, τέτοια πράγματα γίνονται στη χώρα μας και από εκεί και ύστερα δίνεις την, ευκαιρία στον αντίπαλο να νομίζει ότι εσύ κάνεις πίσω. Ότι εσύ, ας πούμε, μόνο σου αυτοπεριορίζεσαι. Βρίσκεται κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Αλλά κάποια θέματα θα πρέπει να κλείνουν και να κερδιθεί χρόνο. Γιατί με την κακοδαιμονία που έχουμε στι δικέ μα αμυντικέ βιομηχανίε κλπ, κλπ. από μόνο τη αυτό αποτελεί ένα εμπόδιο. Στο μεταξύ όμω. No judge for Turkey. Έχει ξεκινήσει χάρη και συγχαρητήρια και έβγε, γιατί εκεί βλέπετε πάλετε το πνεύμα του έφνους στον ελληνισμό του εξωτερικού που βλέπουν την κατάσταση στη χώρα τους από απόσταση και πονούν την Ελλάδα, κάποιοι τους αποκαλούν φιλέλληνες. Δεν είναι φιλέλληνες. Είναι Έλληνες όπως είμαστε και εμείς. Πραγματικοί Έλληνες. Εξαίματος Έλληνες. Λόγω DNA οι Έλληνες. Λόγω καταγωγής. Λόγω φιλής είμαστε Έλληνες. Υπέρ του ελληνικού έθνους αγωνιζόμαστε όλοι. Δεν είμαστε υπέρ ενός έθνους το οποίο θα είναι ένας πολτός από διάφορες, από φυλές ανά την Ιφίλιο, μακριά από εμάς αυτά. Εμείς αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία και την προστασία μέσω της δημοκρατίας του κράτους του έθνους των Ελλήνων. Γίνεται λοιπόν η μεγάλη μάχη εκεί για να θυμηθούν όσοι θέλουν να προωθήσουν τα τουρκικά συμφέροντα ότι υπάρχει ο νόμος Μενέντες, υπάρχει η Κάτσα, υπάρχουν τα S400, οι Τούρκοι δεν πρόκειται να τα αποσύρουν. Και εδώ, εάν αυτό το πράγμα προχωρήσει, αυτή η αίτηση θα είναι ήττα τη αμερικανικής εξωτερική πολιτική. Διότι θα έχει επιβραβευθεί ο επιτίδιο γεωπολιτικό ουδέτερο, ο αναθεωρητής του 21ου αιώνα, η νεοοθωμανική Τουρκία των αδελφών μουσουλμάνων. Αυτά όχι μόνο για μας, αλλά και για το Ισραήλ είναι καμπανάκι και για την Αίγυπτο επίσης διότι εάν η Τουρκία κατορθώσει μέσα από αυτή την αναταραχή όπου συνεχίζει να εισπράττει τα ευχαριστήρια από τη Ρωσία αυτό θα τα ακούνε και οι φίλοι μας οι οποίοι υποστηρίζουν τη Ρωσία ακρίτως και αδιακρίτως η Ρωσία έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ στενά την Τουρκία και την αγκαλιάζει γιατί την έχει απόλυτα απολύτως ανάγκη θυμίζω και τονίζω Χάρη στην Τουρκία υπάρχουν και στέκονται οι βάσει στη βορειοδυτική Συρία σε ταρτού λατάκια και πέριξ του Χαλεπίου. Είναι πράγματα που δεν πρέπει να ξεχνούμε. Με τουρκικά όπλα σκοτώνονται Ρώσοι στρατιωτικοί στην Ουκρανία. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι Δύση δεν μπορεί να το βλέπει μονόπλευρα ή, αν θέλετε, μονόφθαλμα με ένα μόνο γεωπολιτικό οφθαλμό. Η ουσία είναι ότι η Τουρκία βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Και αυτή τη δύσκολη θέση πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Δεν πρέπει να δώσουμε ούτε χώρο και κυρίως ούτε χρόνο στην Τουρκία. Όχι χώρο, όχι χρόνο. Και η μία απόκτηση των μαχητικών F-16 στερεί από την νεοοθωμανική Τουρκία και τα δύο. Και χώρο και χρόνο γεωπολιτικό χώρο και χρόνο για να σταθεί και ενφέρεται και ιστορικό χρόνο είναι σαφές αυτό το οποίο επιδιώκουμε όχι με την καθιονδήποτε τρόπο στην ενίσχυση των επιθετικών αναθεωρητικών δυνατοτήτων μα είναι χώρα του ΝΑΤΟ βεβαίω, η οποία έχει επιλέξει ρωσικά οπλικά συστήματα και έχει ειδική στρατηγική σχέση με την, με την Μόσχα αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνούμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ελληνικά λόμπι, το Ισραηλινό λόμπι, το Ισπανικό λόμπι, το Αρμενικό λόμπι συνεργάζονται και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ξαναβρούνε εκείνες τις οδούς κοινή συνεργασίας να εμποδιστεί. Διότι να γνωρίζουν όλοι ότι αν σε αυτή την περίοδο δοθεί επαρκής χώρος και χρόνος στην Τουρκία, τότε όταν θα επέλθει μετά από 4-5 χρόνια, ποιοι περισσότερο ή λιγότερο κατά το μάλλον ή ήτον, η κρίση στην Ουκρανία και αλάβει και λάβει τις νέες της μορφές, η τον η οποία θα είναι περισσότερο από περισσότερο απαιτητική και προς τη Ρωσία αλλά και προς την Δύση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε όλες μας τις δυνάμεις και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο. Όλοι οι Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, να μην δοθεί χώρος και χρόνο στην Τουρκία. Πρέπει η Τουρκία να πάρει μια ηχηρά απόρριψη μέσα από το Κογκρέσο, ούτω ώστε να σταματήσει πλέον όλη αυτή η διαδικασία του ότι είναι μια σύμμαχος της Δύσεως και ότι τελικά θα επιλέξει τη Δύση. Η Τουρκία δεν θα επιλέξει την Δύση στο τέλος της ημέρας όπως ανέφερε και ο Τζέιμς Σταυρίδης ο ελληνικής καταγωγής πρώην διοικητής της Ατλαντικής Συμμαχίας ο Ναύαρχος στον κύριο Παπαχελά η Τουρκία στο τέλος της ημέρας θα επιλέξει την Τουρκία και αυτό είναι κάτι το οποίο εκείνοι που θέλουν να βλέπουν ότι θα επιλεγεί από το νεοθωμανικό καθεστώς της Αγκύρας η Δύση μάλλον δεν έχουν λάβει στα υπόψη όλη την εγγένη ιστορική συμπεριφορά της γειτονική χώρας. Και είναι κάτι το οποίο εμείς εδώ στην Αθήνα δεν πρέπει να μας κάνει να θεωρούμε ότι όλα είναι υποέλεγχο. Όταν έχει σήμερα, χθε και τις προηγούμενες εβδομάδες, υπερπτήσεις, δηλαδή πολεμικά πλοία πετούν πάνω από ελληνικά νησιά και εμείς το έχουμε πλέον αναγάγει όλο αυτό το ζήτημα κάτι ως εθιμικό δίκαιο Ω εθιμικό δίκαιο, εντάξει, λέει έθιμο, είναι, πετούν πάνω από τα νησιά. Αυτό είναι παραβίαση ανεξαρτησία, κυριαρχικών δικαιωμάτων και όλων εκείνων των βασικών αρχών που άλλα κράτη ούτε θα δεχόντουσαν ούτε κατά διάνοια να γίνει παραβίαση του εναερίου χάου χώρο, του χώρου του. Πολλό δε μάλλον υπέρπτυση. Τα μέτσα για την υπέρπτυση είναι τα μαχητικά και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Αν λοιπόν επιτρέψουμε στην Τουρκία και αφήσουμε και θεωρήσουμε και σε αυτό θα πρέπει να πιεστούν άπαντες όσοι έχουν σχέση με την παραγωγή μαχητικών να, να ενδυναμώσει την αεροπορική της ισχύ σε μια περίοδο όπου λόγω του εμπάργου το οποίο συνεχίζεται υποφέρει πότε άλλο θα βρούμε την χρυσή, την χρυσή ευκαιρία για να μπορέσει να πιεστεί και να επανέλθει σε αυτό που λέμε σεβασμό του κράτου δικαίου. Γιατί σε όλη την Ιφίλιο όλοι σέβονται το διεθνέ δίκαιο και όλοι το τσαλακώνουν, το, κα, το, κατα, πα, τα, το πατούν, ασελγούν σε βάρο του. Δεν υπάρχει διεθνέ δίκαιο. Υπάρχει μόνο το, δί, το δίκαιο του ισχυρού. Ο Θουκιδίδη μα το έχει πει. Στο διάλογο των μιλίων. Να το ξαναπούμε για πολλωστή, μυριωστή φορά. Ότι τα νομικά επιχειρήματα έχουν αξία όταν πρόκειται περί ίσων. Μιλά για δίκη όταν έχει με ίσους, ίσω προ ίσον. Όταν όμω δεν ισχύει αυτή η ισορροπία, ο ισχυρό επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η ισχύ του και ο αδύναμο υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του. Θα επιτρέψουμε εμεί στην Τουρκία να αυξήσει την ισχύ τη. Θα επιτρέψουμε εμεί σε μια περίοδο κατά την οποία βρισκόμαστε μετά από μια μεγάλη οικονομική δυσπραγία και κρίση να δώσουμε με τη δική μας στάση άφεση αμαρτιών στους βιαστές της Μεγαλονίσου, στη δύναμη εκείνη η οποία περιμένει την ευκαιρία για να μπορέσει να αλλάξει πάλι τα δεδομένα τα γεωγραφικά υπέρ της προειδοποίησα προηγουμένως μέσω ενό δημοσιεύματος μένει να δούμε αν ε, από αραβικό τύπο, από αραβικό ιστότοπο είναι, συμβαίνει έτσι ότι η Τουρκία θα θελήσει να εισβάλλει και να καταλάβει και άλλο συριακό έδαφο. Είναι μια δύναμη που, που σκέφτεται με όρου Lebensraum, ζωτικού χώρου. Ο ζωτικό χώρο για την Τουρκία, επειδή η Τουρκία εκλαμβάνει τον εαυτό, της τη ω ένα κράτο οργανισμό, ω ένα ισλαμικό πρωτόζωο, κρατικό πρωτόζο, το οποίο ξεκινάει σιγά 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 να ξαναπάρει πίσω τον χώρο τον οποίο κάποτε έλεγχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά πριν από αυτήν υπήρχε η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και πριν από αυτού, αν θέλετε, υπήρχε η Αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εάν το συνεχίσουμε λοιπόν και εμεί με βάση αυτά τα δεδομένα, ε, τότε σίγουρα η περιοχή τη Μικρά Ασία, η περιοχή τη Κύπρου και άλλε περιοχέ τη Μέσα Ανατολή είναι περισσότερο ελληνικέ και πιο χι... περισσότερε χιλιάδε χρόνια είναι ελληνόφωνε και ελληνόψυχε από ότι τους τελευταίου 500, τους τελευταία, τα τελευταία περίπου 10, 10 αιώνες μετά την έλευση των Σελτζούκων. Δεν μπορούμε να βλέπουμε την ιστορία μόνο μέσα από την Ισλαμική οπτική, ούτε την Τουρκική, την Οθωμανική. Αυτά να τελειώσουμε. Είπαμε ούτε χώρος, ούτε χρόνος. Γενική επίθεση. Μιλάμε για ισχύ. Εδώ θα γίνουμε αρκετά κακό και δυσάρεστος. Φίλοι και φίλες, σήμερα ανακοινώθηκε κάτι από τις ειδήσει το οποίο... Όσοι ασχολούνται με τον ειδικό τύπο και με τα θέματα των εξοπλισμών, το είχαν δει, το γνώριζαν, απλώ περίμεναν τα σχετικά δελτία τύπου. Δεν είναι κάτι μυστικό ούτε κάτι απόλυτο. Κατά τη διάρκεια τη ε, εκθέσεως, τη διεθνού εκθέσεω αμυντικού υλικού που λαμβάνει η χώρα στην Τουρκία τη ΆΕΔΕ το 2021, μεταξύ των εκθεμάτων που αφορούσαν τα ναυπηγικά προγράμματα τη Τουρκία ήταν και το πρόπλασμα και το σχέδιο, ενός, να βγω λίγο από την οθόνη για να το δείτε καλύτερα, ενός σκάφους, το οποίο σκάφος αφορά το νέο, την κλάση νέων περιπολικών ανοιχτή θαλάσσης, η κλάση Ακχισάρο όπως λέγεται, και, προέχεται και είναι προϊόν της τουρκικής προσπαθίας. Ασφάτη είναι η εταιρεία που ασχολείται, ο οργανισμός που ασχολείται με την πρόωση των συγκεκριμένων οπλικών, μάλλον πλατφορμών όπου ολοκληρώνονται τουρκικά κυρίως οπλικά συστήματα και αισθητήρε. Αυτά τα νέα περιπολικά ανοιχτής θαλάσσης εκτοπίσματος 2.300 τόνων περίπου 100 μέτρα μήκους θα σύμφωνα με το πρόγραμμα θα αναφυγηθούν αρχικός δύο και στη συνέχεια άλλα οκτώ για να φτάσουν στα, στον αριθμό των 10 ναυτικών μονάδων. Αυτή λοιπόν η, άκλη, η κλάση Άκλη θα περιλαμβάνει 8 κατευθυνόμενα βλήματα τουρκική κατασκευή ΑΤΜΑΤΣΑ. 8 αντιεροπορικά βλήματα τουρκική κατασκευή και αναπτύξεω κλάση Χισάρ. Ένα πυροβόλου δίδυμο των 35 χιλιοστών εγγύ αντιπυραυλική και αντιβληματική προστασία, το Γκιόκ Ντενίζ. Νομίζω αυτό είναι, θα, τοποθετηθεί εδώ πίσω, στην πλατφόρμα. Επίση θα έχει ένα πυροβόλο των 76 χιλιοστών. Είναι το αντίγραφο τη οτομελάρα του Super Rapid, το οποίο κατασκευάζει η ΜΚΕΚ. Εδώ μπροστά, τουρκική και αυτό. Είναι copy paste αυτό από του Ιταλού. Το ενδιαφέρον είναι εδώ. Θα υπάρχει ένα, σε αυτό το σημείο εδώ μπροστά, θα υπάρχει ένα εκτοξευτή ούμτα το οποίο είναι μάλλον θα υπάρχουν περίπου στα 8 αντιαραπορικά και περισσότερο ε, αντι, συγνώμη, αντιαρματικά βλήματα. Τα ούμτα ήταν ουσιαστικά ε, ένα βλήμα το οποίο αναπτύχθηκε με την προσβολή χερσαίων στρατιωτικών στόχων, όπω είναι άρματα τα θωρακισμένα οχήματα. Αλλά υπάρχει όμω και η ναυτική έκδοσή του. Απλώ αλλάζουν οι, ο τύπο των κεφαλών που χρησιμοποιούνται για την προσβολή των στόχων. Δύο σταθεροποιημένα πολυβόλα, ε, τα οποία θα είναι αυτόματα τηλεχειριζόμενα. Το σύστημα θα πρόσωση είναι combined diesel, electric or diesel, δηλαδή θα μπορεί να κλινείται και με ηλεκτρική προώση αν απαιτηθεί και θα αναπτύσσει με γης ταχύτητα 24 κόμβων. Γιατί σας το δείχνουν λοιπόν όλο αυτό. Αυτό είναι μια απόρρια του προγράμματος Μίλγκεμ, του εθνικού πλοίου. Το εθνικό πλοίο έχει δώσει τις κορβέτε κλάσεως Αντά, έχει δώσει τις φρεγάτες κλάσεως Ισταμπούλ και τώρα δίνει τα νέα περιπολικά ανοιχτή θαλάσσιο κλάσιο ακχισάρ. Ωραία όλα αυτά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Τουρκία συνεχίζει να εξοπλίζει το πολεμικό τη ναυτικό, το οποίο πλέον έχει τουρκικού αισθητήρε, Τα πάντα όλα είναι τουρκικά. Πάνω. Όχι, αυτό δεν είναι μακέτα. Αυτό θα ξεκινήσει το πρώτο. Το έλασμα κόπηκε το 23, θα δούμε ένα χρόνο μετά, γιατί έχουν αποκτήσει και την τεχνική τεχνογνωσία σε ναυπηγήσεις, Αν μη τι άλλο τώρα. Ενώ εμεί ακόμα προσπαθούμε να βρούμε λύσει σε διάφορα θέματα, στο Σκαραμαγκά, με το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Αν ο είναι νόμιμο ή όχι. Αυτό είναι πρωτάκουσα στην Ελλάδα, παγκόσμιο φαινόμενο. Ε, νόμιμο να ανήκει στον κάτοχο του ναυπηγείου. Θα ναυπηγεία αλευσίνο επίση. Και ενώ εμεί εδώ πέρα σκοτωνόμαστε, ο ένας με τον άλλον. Δίνουμε παραγγελίε στο εξωτερικό, όλα καλά και όλα ωραία. Δίπλα η γειτονική χώρα, η οποία δεν φημίζεται για την αυτική τη παράδοση και την τεχνογνωσία και τεχνολογία, μα αποδεικνύει χρόνο με το χρόνο ότι ο λαγό και η χελώνα, εμεί είμαστε ο λαγό που κοιμόμαστε και εκείνη η χελώνα που τελικώ φτάνει ο μέγα έσωπο και κερδίζει το λαγό, γιατί το λαγό κοιμάται. Υποτιμά τον αντίπαλό του. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει, έχει άμεση σχέση με αυτό που θα δείτε αμέσω μετά. Και πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Μάλιστα. Τι βλέπετε πίσω μου. Δεν κάνω λίγο πάρα στην άκρη. Αυτό είναι μία πρόταση της οσχεδιαστικής ομάδος ΑΛΣ ή ΑΛΣ της ΑΛΟΣ. ΑΛΣ θυμένη θάλασσα. ΑΛΣ αλάτι. Η ΑΛΣ της ΑΛΟΣ. Η ομάδα λοιπόν της ΑΛΟΣ με το σχεδιασμό του κυρίου Τσαγκαράκη αλλά και άλλων που έχουν εμπλακεί, εδώ και πάρα 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 πολλά χρόνια, όταν ήμουν διευθυντή συντάξεως στο περιοδικό αμυντική επιθεώρηση, ήμουν ο πρώτος που παρουσίασε στο τεύχος Ιανουαρίου του 2010 αμυντική επιθεώρηση, ήταν μάλιστα και το τελευταίο, γιατί έκλεισε η αμυντική επιθεώρηση, γιατί τότε απεχώρησα από τις εκδόσεις περισκόπιο, και δυστυχώς έκλεισε και η αμυντική επιθεώρηση μετά την αποχώρησή μου. Σε αυτό λοιπόν το τέφκος είχα προωθήσει όλη αυτή την ιδέα που φιλοδοξούσε να κάνει τι, να δημιουργήσει μια οικογένεια ελληνικών πλοίων, τα οποία, ελληνικών πλοίων, ε, τα οποία θα σχεδιάζονταν από Έλληνε σχεδιαστέ και θα ολοκληρώνοντα αυτά όπλα από το εξωτερικό. Γιατί βλέπετε, οι ελληνικέ αμυντικέ βιομηχανίε, χάρη πολλών κακογενών κομματικών συνδικαλιστικών, η κακοδαιμονία τη φυλή μα που υπάρχει και δυστυχώ δεν μπορεί αυτή να ξεπεραστεί. Να ξεπεραστεί, αυτή είναι η αλήθεια. Χρειάζεται πολύ μεγάλη πολιτική πυγμή για να ξεπεραστεί και τόλμη σημαντική. Σε αυτό λοιπόν το, αυτό, λοιπόν, το, σε λοιπόν, ση... λοιπόν, το σημείο η πρότασή τους ήταν να ξεκινήσουν να προτείνουν μια φρεγάτα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο, μια κορβέτα, το ίδιο δύσκολο διότι... Ο ανταγωνισμό στο εξωτερικό είναι ισχυρότατο και όποιε επενδύσει σε σχέδιο φρεγάτα ή κορβέτα για να μην πέσει εντελώ έξω το εγχείρημα το οικονομικό θα πρέπει να εξασφαλίσει και παραγγελίε. Όμω αυτό μπορεί να γίνει σε δεύτερη φάση. Σε πρώτη φάση τι μπορεί να γίνει, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα που αφορά την αντικατάσταση των κανονιοφόρων. Μπράβο, είμαστε ήδη στα μέτρα περίπου 90-95 μέτρα, περίπου, το τονίζω και μικρότερα, το οποίο αφορά 17 συνολικά πλοία που εκτελούν καθήκοντα κανονιοφόρου για το πολεμικό ναυτικό. Ένα τέτοιο σχέδιο, όπως αυτό το τελευταίο εδώ, που αφορά ένα ΟΟΠΥΒΗ, θα μπορούσε κάλλιστα να υιοθετηθεί από ένα ναυπηγείο της χώρας μας, και στη συνέχεια, με βάση αυτό, να έχουμε όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, όχι τέσσερα, δέκα οι Τούρκοι. Δεκαεφτά παραγγελίε από την Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσε θα μπορούσαν να προσαρτηθούν από την Κύπρο. Ήταν ένα, είναι ένα βιώσιμο πρόγραμμα. Έξω και το ερώτημα, το ερωτηματικό, 17 με ερωτηματικό. Όπου εκεί θα μπορούσαμε, χωρί ιδιαίτερα μεγάλο κόστο, χωρί ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια, να ασχοληθούμε, ναι, Αναλαμβάνοντα και το σχετικό ρίκο, ρίσκο, η ομάδα αυτή η σχεδιαστική τη να προωθήσει ένα σχέδιο στο πολεμικό ναυτικό και στο λιμενικό σώμα, το τονίζω και το οποίο θα αντικαταστήσει όλα αυτά τα πλοία. Διότι, α μην μείνουμε στα πλαστικά πλοία τα οποία αγοράζουμε από το εξωτερικό, από την Ολλανδία, τη Ντάμεν, παραδείγματο χάρη, η υπόθεση των επακουμβήσεων και της προσπάθειας των Τούρκων να βυθίσουν πλοία του ελληνικού λιμενικού θα πρέπει να μας έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα το ασφαλές ότι ο Χάλιβας αντιμετωπίζεται με Χάλιβα. Και εδώ μιλάμε για Χάλιβα. Και για ελληνική τεχνογνωσία αναφορικός με το τομέα της σχεδιάσεως. Να ξεκινήσουμε από εκεί και να αρχίσουμε να κτίζουμε πλοία. Και όχι να παρακολουθούμε απλά διαπληκτιζόμενοι μεταξύ μας το τι κάνει το τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Τα πρώτα, μάλιστα, πλοία, τα HSY, που σημαίνει από το αρχικό Hellenic Shipyards, δηλαδή ελληνικά ναυπηγεία, ναυπηγεία Σκαραμαγκά, δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα αυτό το θέμα να συνδυαστεί με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ή και με τα ναυπηγεία τη Ελευσίνο αργότερα και να προχωρήσουμε σε όλα αυτά, σε ό, στην πλήρη αντικατάστασή τους, και να δώσουμε τη δυνατότητα στο πολεμικό μας ναυτικό τις πιο παλιές και γυρασμένες μονάδες όσο κατεβαίνουν προς τα κάτω Άσβιλ και Λευστή Στάμου, δύο Πασαντονίου τα τύπου Νάστη είναι ήδη πεπαλαιωμένα αρχαιολογία ναυτική είναι να πάνε στην άκρη να αποσυρθούν και να αντικατασταθούν από νέες ναυτικές μονάδες αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε Ταπεινή μου γνώμη, προσωπική μου είναι η άποψη και η εκτίμησή μας. Αυτό θα έπρεπε να γίνει να ξεκινήσουμε αγκαλιάζοντα το, το πρόγραμμα ΑΛ στην ομάδα, τη σχεδιαστική ομάδα τη ΑΛΟΣ και να το υλοποιήσουμε. Να το υλοποιήσουμε αναγνωρίζοντα ότι έτσι βοηθάμε στο να αποκτηθεί μια βάση που αργότερα στο μέλλον μπορεί να δώσει και κορβέτε και γιατί όχι και φρεγάτες. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Από το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, οι εξελίξεις τις τελευταίες 24 ώρες είναι πλέον προφανές όπως έχουμε πει ότι οι Ρώσοι επικεντρώνονται σε μια εδώ είναι η πέμπτη μάχη του Καρκόβου που διεξάγεται ακόμη έτσι επικεντρώνονται στην... στον εγκλωβισμό και στην καταστροφή των ουκρανικών δυνάμεων στον θύλακα του Λουχάνσκ. Μου θυμίζει λίγο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, επιχείρηση Μπαρμπαρόσα τα έτη 43 κυρίω και προ 44, όταν η ομάδα στρατιών Νότου υπό του στρατάρχου Έρικ Φων Λεβίτ και Μανστάιν αντιμετώπιζε του σοβιετικού οδοστρωτήρε και η αναλογία δυνάμειων ήταν τουλάχιστον 3 προ 1 και οι τοπικά περισσότερο από 5 προ 1. Ευτυχώ όμω η Γερμανία έχασαν. Για να έρθουν σήμερα οι Ρώσοι και θα αφήσουμε τις επιχειρήσεις αυτές γιατί θέλω να επικεντρωθώ σε δύο θέματα που είναι μίζωνος σημασίας και πολύ επικίνδυνα. Οι Ρώσοι ήδη έχουν ξεπεράσει τις 40 μέρες, οι απώλειές τους αυξάνονται συνεχώς, ο εκνευρισμός τους ομοίως. Δεν είναι τυχαίο ότι προσφάτως ο πρόεδρος Πούτιν έδωσε μια συνέντευξη στην οποία προανήγγειλε μια ένωση ρωσικών δημοκρατιών Αναφερόμενο στη στενή συνεργασία με τη Λευκορωσία, άρα είναι ένα προάγγελο μια ομοσπονδιοποιήσεω ενώσεω Ρωσία και Λευκορωσία. Και όχι μόνον αυτών, αλλά και τη Απχαζία και τη Νοτιού οσυτία και τη Κρυμαία σε αυτόν και των περιοχών που θα έχουν καταληφθεί δια των όπλων από την Ουκρανία. Αυτό το κάνει η Ρωσία, διότι μόνη τη πλέον κλιμακώνει, γιατί αυτό είναι, όταν είσαι σε μια στρατιωτική επιχείρηση. Ο μόνο δρόμο προ τα μπρο είναι η κλιμάκωση για να μπορέσει να εξέλθει νικητή. Διαπιστώνει ότι θα πρέπει μέχρι την 9 Μαου, γι' αυτό και ο κωδικό 9 Μαου που βλέπετε εκεί, είναι η μέρα κατά την οποία εορτάζεται στην Ρωσία η νίκη στο μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, δηλαδή κατά των Γερμανών στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 8 Μαου είναι στη Δύση, 9 Μαΐου είναι στην Ανατολή. Είναι άλλο ένα σημείο που ούτε αυτέ οι δύο χώρε, επειδή η υπογραφή του συμφώνου ανεφόρων παραδόσεως της, του Τρίτου Ράιχ έγινε σε χρόνο κατά τον οποίο άλλαζε η ώρα και στη μια περίπτωση ήταν 8 στη Δύση στην ε, Ανατολή ήταν 9 Μαΐου Μέχρι λοιπόν τη 9 Μαΐου υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο εκτιμούμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα θελήσει να ολοκληρώσει τα επιχειρήσει επιχειρήσεις αφού προηγουμένως μπορέσει και καταστρέψει τις ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονται σε αυτήν εδώ την περιοχή και οπωσδήποτε θέση υπό τον έλεγχό του και το Χάρκοβο. Όμως ενώ αυτά θα συμβαίνουν στην άλλη πλευρά, στην βόρεια πλευρά των συνόρων μας, σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε ένα γεγονό το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα. Η πρόθεση της Φιλανδίας να αγοράσει τα 65, περίπου F35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατέδειξε την αναγκαιότητά της, για αναγκαιότητα, να ξαναδεί πλέον τις σχέσεις της με το μεγάλο της γείτονα, την Ρωσική Ομοσπονδία, όπου προήλθε και ο Ρώσο και ο όρος φιλανδοποίησης, έτσι. Η φιλανδοποίηση είναι ουσιαστικά μια κατάσταση ουδετερότητος, όπου ο, ο, ο ανίσχυρος, ο λιγότερο ισχυρός, όπως την υπερδύναμη, ε, ακολουθεί αυτά τα οποία της υποδεικνύει και ουσιαστικά δεν εντάσσεται στις αντίπαλες συμμαχίες. Αυτό πλέον πάβει. Η Ουκρανία ήταν το αερέθισμα και το έναυσμα η Φιλανδία θα καταθέσει έτοιμα εντάξει στο ΝΑΤΟ. Από εκεί προκύπτουν δύο ερωτήματα. Τρία, αν θέλετε. Πρώτον, θα ακολουθήσει η Σουηδία. Γιατί το λέμε αυτό, Γιατί ο πρόεδρο Πούτιν έχει προειδοποιήσει τόσο τη Φιλανδία όσο και τη Σουηδία, ακόμα και με στρατιωτικά μέτρα, στην περίπτωση κατά την οποία καταθέσουν έτοιμα εντάξει ω του στην Ατλαντική Συμμαχία. Δεύτερον, αυτό το αίτημα θα διατυπωθεί τον Ιούνιο στην Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ, η οποία θα, είναι, θα λάβει χώρα μέσα σε πρωτοφανή καθεστώ εντάσεω μεταξύ Δύσεω και Ανακαιρωσική Ανατολή. Τρίτον, θα υπάρξει περίπτωση εμφανίσεως άρνηση κυρία, δηλαδή βέτο. Κάποια χώρα θα πει ότι εγώ βάζω βέτο σε αυτή την είσοδο, οπότε δεν μπορεί να γίνει δεκτό αυτό το αίτημα μπλοκάροντας το σχέδιο των Ηνωμένων να περάσει η Φιλανδία κάτω από την Ατροϊκή Ομπρέλα. Αυτά όλα πρέπει να ξέρετε. Θα μπορούσε να είναι σενάρια ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Κυρίε και κύριοι, φίλοι και φίλες, αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία δεν είναι πόλεμος σε μια βιντεοτενία, σε ένα βιντεοπαιχνίδι. Είναι πόλεμος εικονικός, είναι πόλεμος πραγματικός με σύγχρονα μέσα, με σύγχρονες τεχνολογίες, με ρομποτικά μέσα, συστήματα, με τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα νέο τύπο πολέμου. Ένα πόλεμο όμω, ο οποίο διεξάγεται επί τη Ευρωπαϊκή Υπήρου. Και αν λέγαμε η Γεωργία είναι Κάφκασο, είναι μακριά, το αυτό για τον Αγκόρνο Καραμπάχ και την Αρμενία με το Αζερβαϊτζάν, εδώ έχουμε να κάνουμε όμω με την καρδιά τη Ευρώπη, γιατί η Ουκρανία είναι η καρδιά τη Ευρώπη και η Ρωσία είναι, ανήκει όπω είχα πει στην ευρυτέρα Δύση. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μα απασχολεί όλου. Η εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την, με την σταδιακή κλιμάκωση που γίνεται από περιφερειακούς δρόντες και εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να υποφεληθούν, αυτά είναι τα συμφέροντα από τα γεγονότα, μπορεί να μας οδηγήσει σε καταστάσεις όχι μόνο απρόλεπτες, αλλά εξαιρετικώ επικίνδυνες. Σενάρια για, τα, για, μικρό πυρηνικό πόλεμο, για τη χρήση, περιορισμένη χρήση πυρηνικών όπλων, έχουν αρχίσει και να αυξάνονται και να πολλαπλασιάζονται. Όπω επίση το γεγονό ότι όλη αυτή εδώ η περιοχή, η οποία είναι σιτοβολόνα του κόσμου, η Ουκρανία είναι ένα του κόσμου, μπορεί να αποβεί πεδίο χρήσεω και άλλου είδου οπλικών συστημάτων ή τακτικών ομοίω καταστροφικέ για την ανθρωπότητα, όπω και ο κορονοϊό, ο οποίο ακόμα δεν ξέρουμε. Ποια θα είναι η εξέλιξή του, όπως και οι απαρχές του. Αυτό λοιπόν θα οφείλει να μα βάλει σε μεγάλη εγρήγορση, διότι ο επιτίδιος γεωπολιτικό ουδέτερο στην άλλη πλευρά του Αιγαίου τέτοιες, τέτοια κενά θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί σε βάρο του Ελληνισμού. Α το έχουμε πάντοτε στα υπόψη. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Υπήρξε από την διανέωση τώρα, την εταιρεία, μια έρευνα η οποία αφορούσε Πάρα πολλά θέματα και ζητήματα. Εγώ επικεντρώθηκα. Η Μάρκ είχε αναλάβει η εταιρεία για να, α, να συγκεντρώσει το συγκεκριμένο δείγμα, το στατιστικό δείγμα. Την καρτέλα, η οποία αναφέρεται τι θεωρούν οι Έλληνε, ποιε από τι παρακάτω είναι οι μεγαλύτερε απειλέ για το μέλλον των Ελλήνων. Πρώτη απειλή, δημογραφική μείωση πληθυσμού. 32%,4%. Συγχαρητήρια. Αυτή είναι η πραγματική απειλή. Η μείωση του έθνους. Η δημογραφική μείωση των Ελλήνων. Την στιγμή την οποία συμβαίνουν τα, ό, τα μύρια όσα στην Ουκρανία και εμεί ασχολούμαστε μυρια οσα στην ουκρανια και εμει ασχολουμαστε ο ενα να επιτίθεται στον άλλον κατά το μάλλον ή τον κατά πόσο φιλο, ρω, ρωσόφιλος είναι, φιλορώσος είναι ή όχι, ή φιλοαμερικανό. Αυτέ είναι ανοησίε. Εδώ είναι το πρόβλημά μα. Γιατί την ίδια στιγμή οι λαθρομετανάστες συνεχίζουν να έρχονται. Την ίδια στιγμή η Τουρκία συνεχίζει την ευρυδική επίθεση εναντίον της χώρας μας. Όχι, δεν θα, δε θα, κατασ, δε θα καταστούμε έθνος. Πολτός. Είμαστε το ελληνικό έθνος. Και εδώ ο λαός, ναι το έθνος των Ελλήνων λέει πρώτη απειλή είναι η δημογραφική. Μετά ακολουθεί η Τουρκία. Μετά η οικονομική σαγαβάσταση της χώρας. Και μετά η μετανάστευση. Όμως στις συνολικές απειλέ, η δημογραφική μείωση του πληθυσμού πάει στο 44 η οικονομική κατάσταση στο 39 οι σχέσεις με την Τουρκία στο 39 και η μετανάστευση η λάθρο στο 25,1 το έθνος αφυπνίζεται η κοινωνία έχει ήδη αφυπνιστεί το ζητούμενο όμως είναι ότι όλοι εμείς πρέπει ομοίως με τις εξελίξεις να επικαιροποιηθούμε και να ευθυγραμμιστούμε με τις ανάγκες των καιρών. Φίλοι και φίλες, το έθνος απειλείται και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Και ενώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις εξωτερικές απειλές, είναι αδιανόητο να μην μπορούμε να θέσουμε υποέλεγχο τις εσωτερικές. Και η μείωση της των Ελλήνων είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη απέτηση που έχει η ιστορία απέναντι στο έθνος των Ελλήνων. Για να είμαστε πάντοτε παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμιν κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.